φορά στο γύρισμα. Το πρώτο look είναι χωρίς make-up, μόνο βάση. Αυτό είναι το φόρεμα. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πάμε. Λοιπόν, πραγματικά πήγε 4 ώρα για να ανοίξω την κάμερα. Δεν κατάφερα μέχρι τώρα να την ανοίξω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου που είχε άλλη εισαγωγή αυτή τη φορά. Έχω φτάσει στη Λιφάδα γιατί στις 6-7 περίπου έχω το main event και το λόγο που βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα πάω στο event της Λερμπολάριο σήμερα. Για την έτσι πολύ πολύ καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη και ταυτόχρονα συλλογή που θα έχουμε εκεί πέρα και για το νέο άρωμα του Girasole. Οπότε θα ντυθώ, θα ετοιμαστώ. Έχω μόλις παραγγείλει κάτι να φάω, γιατί αν λίγο ακόμα δεν έτρωγα θα λιποθυμούσα. Βρήκα ό,τι μπορούσα στα γρήγορα, πήρα μία σαλάτα μισολωμένο φυσικό χυμό, έβαλα μέσα και αυγό και ό,τι βρήκα πρόσθεσα. Τι που έκανα μια σαλάτα 20 ευρώ. Τέτοια κατάσταση εννοώ, από εκεί που είχε 7, δεν θυμάμαι. Και υποτίθεται ότι σε αυτό το ξενοδοχείο θα έκανα και το γύρισμα, ένα γύρισμα που είχα, αλλά δεν μου αρέσουν πολύ τα χρώματα, οπότε θα πρέπει να το κάνω ή αύριο στο άλλο ξενοδοχείο που θα πάω ή θα δω πώς θα το κάνω. Αυτά. Πρέπει να ξεκουραστώ λίγο. Νομίζω, γιατί είμαι σε φουλ υπερένταση. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Είχα πάρει και χάπι μικρανία στο πρωί μετά την πτήση. Είμαι λίγο ζαλισμένη. Το θετικό της ημέρας είναι ότι το γύρισμα με τη Lancôme πήγε τέλεια. Ήταν από τις λίγες φορές που ένιωθα Κατερίνα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ dramatic, πολύ μάσκαρα. Επιτέλους μπήκαν σε χρήση οι βλεφαρίτες μου. Λέει, κάποια στιγμή λέει ο ένας βιντεογράφος. Επειδή η κοπέλα έχει πολύ σπάνιες βλεφαρίδες, μήπως πρέπει να τη γυρίσουμε 3/4. Και ήταν τόσο ωραίο και ταυτόχρονα αστείο. Αυτό είναι το look που μου κάνανε, πάρα πολύ ωραίο. Θα πρέπει κάπως, δεν ξέρω πώς, να το ελαφρύνω λίγο. Γιατί θα φορέσω κάτι που πρέπει να είναι romantic, λίγο πιο απλό. Οπότε πάω τώρα λίγο να το ελαφρύνω, περιμένω το φαγητό μου και τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Μόλις ήρθε η σαλάτα, έχει μεσολωμό, σόσα από μουστάρδα, μανούρι, αυγό, τα πάντα. Και ένα φυσικό χυμό πήρα. Προσπάθησα να ελαφρύνω και ελάχιστα το μακιγιάζ, ελάχιστα, δεν έχω τεράστια επιτυχία. Και θέλετε να σας πω το κορυφαίο, άμα νιώθετε χαζί, να νιώσετε σήμερα περισσότερο χαζί, γιατί εγώ δεν το έχω ξαναπάθει αυτό. Ενώ τα πήρα όλα από το σετ, μέσα στα ποδητήρια, επειδή είχαμε ποδητήρια, μέσα στην καμπίνα, επειδή είχαμε δοκιμάσει το φόρεμα και χωρίς σουτιέν και με σουτιέν, αυτά το σουτιέν μου εκεί μέσα. Και είμαι χωρίς σουτιέν τώρα. Και το φόρεμα που έχω να βάλω στο επόμενο event είναι για να φοράω σουτιέν. Τι εγώ θα κάνω τώρα? Τίποτα. Θα πάω χωρίς σουτιέν. Και θα βάλω από πάνω το blazer. Αν αγχωθώ και γι' αυτό, δεν θα μείνει τρίχα στο κεφάλι μου. Πάω τώρα. Λοιπόν, χωρίς σουτιέν, θα βάλω το blazer από πάνω, αυτό είναι το outfit. Έκανα λίγο πιο ελαφρύ το μακιγιάζ, λίγο.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα, βέβαια. Έβαλα και τα πετυλάκια που αγοράσαμε μαζί στο προηγούμενο βίντεο. Φόρεσα το νέο άρωμα της σειράς Girasole. Και είμαι έτοιμη να πάω στο event. Αυτά. Εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά έχω και το έντερό μου, ό,τι και να φάω απλά εξαφανίζομαι τουαλέτα και πρέπει να δείχνω μια χαρά και ότι όλα είναι καλά και, αλλά μέσα μου κλαίω. Αλλά και αν δεν το κάνεις αυτό και αν μείνεις σπίτι και έχεις απλά την ασφάλειά σου, δεν έχει και αυτό νόημα, οπότε πρέπει να επιλέξω τι από τα δύο θέλω. Λοιπόν, μόλις γύρισα. Τώρα έχει αρχίσει να μου πηγαίνει έτσι η κανονική κούραση. Να σου πω ότι έχω πάρει και φως μαζί μου, φυσικά. Είμαι κομματάκια. Θα μπορώ να κάνω ένα ντουζ, να ξέρω αυτό. Να βγάλω τα ρούχα μου για τα αυριανά event που έχω. Ένα έχω βασικά αύριο. Απλά έχω και άλλες βλίτσες. Καλημέρα. Είμαι... κομμάτια. Πολύ κομμάτια και έχει ώρα που έχω ξυπνήσει και δεν μπορώ να σηκωθώ. Έκανα edit στο κινητό κάποια πράγματα που δεν μπορούσα χθες τη νύχτα. Και τώρα θα σηκωθώ να ετοιμαστώ. Έχω άλλο ένα event σήμερα και μετά από εκεί εύχομαι να καταλήξω στο ξενοδοχείο το άλλο. Και μετά έχουμε μαζί μια υποχρέωση ακόμα να πάρουμε ένα δώρο. Θα το δούμε μαζί πώς το προλάβουμε και αν το προλάβουμε. Αυτά. Να ετοιμαστώ και να πιω καφέ. Καθώ το δωμάτιο είναι πάρα πολύ σκοτεινό, δεν έχω κάπου να σα δείξω το outfit. Αλλά θα σα το δείξω εδώ. Είναι ένα εξώπλατο τζιν που είχα πάρει πριν καιρό από Ζάρα. Μαζί με ένα τζιν δικό μου. Δικό μου, ενώ όχι από Ζάρα. Που επίση έχω πολύ καιρό. Και ετοιμάζομαι να πάω τώρα στη Λα Ρος Ποσέ σε ένα event. Και μετά επιτέλου να πάω στο ξενοδοχείο. Αλήθεια, περιμένω αυτή τη στιγμή πώς και πώς να φάω και κάτι, γιατί εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Έφαγα μία μπανάνα που είχα και τώρα λέω να πάω γιατί η κίνηση είναι ακραία. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο μετά το event της Λα Ρος, έχω ανοίξει ήδη ξηρούς καρπούς να φάω γιατί πεθαίνω της πείνας. Και θα πάμε τώρα μαζί κάτω να πάρω ένα δώρο στην Πινελόπη για το νέο της σπίτι μαζί με το γόρι της. Ελπίζω να βρω, γιατί αν δεν βρω θα απογοητευτώ. Από πού, αχ τι ωραία, από πού να πρωτοξεκινήσω. Έκανα την Αθήνα βόλτα μέσα σε μία ώρα, γιατί έψαχνα απελπισμένα κάτι πολύ συγκεκριμένο που ήθελα να πάω δώρο, στη Μινελόπη. Βρήκα μια εναλλακτική που είχα ευτυχώς. Λοιπόν, ήθελα να πάρω στη Μινελόπη παγωτομηχανή. Είχα ψάξει χθες, Κοτσόβολο, πλαίσιο public εδώ γύρω. Στο Κοτσόβολο μου το έβαλα διαθέσιμο, από Θεσσαλονίκη ενώ το έψαξα. Και μου το βγάζει διαθέσιμο. Λέω τέλειο, σούπερ. Όταν τελειώσουμε τη δουλειά μου, πάω το παίρνω, το φέρνω στο ξενοδοχείο και μετά μπαίνω ταξί και πάω στην Ελλάδα το απόγευμα για καφέ. Έλα όμως που πάω εκεί και είναι εκθεσιακό και δεν το δίνουνε. Και λέω θα πάω στην άλλη εναλλακτική μου τουλάχιστον, που ήταν συσκευή ζυμαρικών για να κάνουμε ζυμαρικά. Το ίδιο ακριβώς. Και μάλιστα τα εξαρτήματα για αυτή τη μηχανή υπάρχουν μόνο στην Ιταλία. Και λέω, δεν με τρελάνετε εσείς. Και τελικά πήρα αυτό. Που θεωρώ ότι είναι εξίσου τέλειο. Πήρα αυτή τη μηχανή για κρέπες.
για να κάνουν έτσι ωραίες νύχτες με κρέπες. Και τώρα ψάχνω να παραγγείλω και κάποια λουλούδια που θέλω να συνδυάσω. Α, και μόλις μου φέρνουν από το ξενοδοχείο, εγώ έφαγα έξω το μεταξύ. Μόλις μου φέρνουν από το ξενοδοχείο και αυτό για dessert και το είχα πολύ ανάγκη. Τώρα, πότε θα βγει αυτό το ποτήρι, δεν αντέχω άλλο στο φως. Πολύ ωραίο. Αχλάδι, καραμελωμένο, τρομερό. Μιας και ο καιρός αποφάσισε τα δικά του πάλι, ετοιμάστηκα. Πάω να πει την ελόπη αυτό, γιατί γελίζει τόσο. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει. Αλλά δεν είναι για casual outfit. Να, και φόρησα ό,τι πιο μακρύ βρήκα. Δεν είχα κάτι άλλο πιο μακρύ. Παντελόνα. Και αυτό. Γνώμη που θα κυκλοφορώ με σακούλα κοτσόβολο. Τα τέτοια, τεράστια. Και κάτι από τη Λερμπολάρη χθες που τη πήρα. Θα το λύσω που δεν τη θέλεις. Ή ένα κασπό που δεν το θέλεις και δεν θέλεις να βάλεις γλάστα μέσα. Και σε αυτήν εδώ την κατάσταση πάω. Πήρα αθάνατο, έτσι λέγεται, που είναι για τύχη και έτσι ελπίδα, άλλα πράγματα. Εγώ για κάτι άλλο πήγαινα, αλλά δεν έχει σημασία. Η γυναίκα με συμβούλευσε να πάρω αυτό, οπότε εγώ αυτό έκανα. Νομίζαμε ότι θα μας κάνεις κρέπες. Όχι ρε πλάκα. Έχω φραουλίτσες. Έτοιμη. Εγώ έφτασα στο ξενοδοχείο, ξεντήθηκα, πάω και να ξεβαφτώ. Νιώθω ότι έχω τρομερό πονοκέφαλο, γιατί όλη μέρα αυτό φόρτωνε το κεφαλάκι και εγώ δεν έκανα τίποτα να το ηρεμήσω. Ήρθα στο δωμάτιο και με περίμενε αυτό, το οποίο νομίζω είναι κάτι σαν πορτοκαλό πτεραβανί. Αυτό που πάντα δεν ήταν έτσι, απλά δοκίμασα. Και αυτό. Έχω αγοράσει και νεκταρίνια. Γιατί ήθελα κάτι σε φρούτο. Σημάζεψα λίγο ό,τι μπορούσα. Και αυτό με περιμένει. Επίσης σήμερα έχει μαέστρο και ευχηθείτε μου να πιάνουν κανονικά όλα. Να μπορώ να το δω. Και μου τα μάζεψαν κιόλας, ρε παιδιά. Έλειψα 2 ώρες στην Πενελόπη. Το οποίο σπίτι, by the way, είναι τέλειο. Πετύχαμε ok δώρο. Κρεπιέρα δεν είχανε. Οπότε πάλι καλά. Πάρξω αυτό. Σαγάκι. Νεκταρίνια φάγαμε. Και ξέρεις τι γίνεται εδώ. Ούψ. Φαντάζομαι όλοι βλέπετε. Μαέστρο. Καλημέρα. Νομίζω σήμερα κοιμήθηκα καλύτερα. Αλλά έβλεπα κάτι ακραία χαζά όνειρα. Οπότε... Μόλις άνοιξα τηλεόραση. Ωραίο το μαέστρο χθες. Αν και νομίζω ότι δεν μας έδωσε πολλές λεπτομέρειες ακόμα. Πιστεύω ότι το επόμενο θα γίνει. Τώρα, ερώτηση προς εσάς. Υπάρχει κάποιος που έχει ξεκινήσει στο κεφάλι μινοξιδίλη και έχει παρόμοιο θέμα, έτσι, δεν μιλάω για λοπικίαση ή κάτι τέτοιο, μαζί με κορτιζόνη και είχε κάποια πολύ άσχημη παρενέργεια. Γιατί τώρα διάβασα κάποια πράγματα, αλλά όχι για συγκεκριμένα αυτό, διάβασα για την κορτιζόνη γενικώς, για χάπια, ενέσιμα και τέτοια, που ξέρω ότι είναι βαριά. Υπάρχει πρέπει να έχω κάποια παρενέργεια, γιατί το μόνο που δεν θέλω αυτή τη στιγμή είναι και αυτό. Αν ξέρετε πείτε μου, σήμερα θα πάρω και τη γιατρό μου τηλέφωνο. Να μου πει. Ετοιμάζομαι τώρα και πάω και πρωινό. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, πάω πρωινό και έχω βάλει στη My Protein αυτό το, αν δεν το έχεις, ακραίο φόρεμα, δες λίγο. Έχει από κάτω, σορτσάκι. Είναι το παράθυρο μόνο του και νευριάζω. Έχει από κάτω σορτσάκι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι είναι κοντό, ότι θα σηκωθεί, ότι θα φανεί. Και από πίσω είναι επίσης ακραίο. Και θα βάλω τώρα και από πάνω το blazer μου. Ήθελα κάτι χαλαρό στο πρωινό, να μην ντυθώ από τώρα. Αν και ο καιρός είναι τόσο διφορούμενος που ακόμα δεν ξέρω τι θα φορέσω. Βάφτηκα τώρα, θα βάλω τα κοσμήματά μου. Σήμερα είμαι λίγο καλύτερα σωματικά. Τις άλλες μέρες ξυπνούσα και ήμουνα όχι σκουπίδι, όχι κουρέλιο, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Έχω κάποιες δυσκολίες με το έντερο φυσικά, πολύ έντονες. Έχω μια κόπωση η οποία δεν εξηγείται φυσικά, αλλά τουλάχιστον σήμερα ένιωσα ότι κοιμήθηκα. Αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε και πώς θα είναι στο πρωινό. Επίσης να σας πω ότι έχουμε 50% στη Money Protein σχεδόν σε όλα. Ισχύει μέχρι το Σάββατο στις 11 το πρωί, αυτή τη φορά λίγο περισσότερο, για να έχετε το χρόνο σας να ψωνίσετε. Τώρα γενικά φέρανε, τώρα είναι περίοδος κιόλας που έτσι φέρνουν και τα πολύ πολύ ανοιξιάτικα καλοκαιρινά. Έχουν φέρει ακραία πράγματα. Σας ανέβασα και ένα story με αλλαγές ρούχων και λοιπά στο Instagram. Σας το βάζω κάπου εδώ, να το δείτε. Και σας ανέβασα και ένα post της προάλλης από Dubai που είχα πάρει μαζί τα ρούχα. Γενικά όπου και αν πηγαίνω πάντα υπάρχει ένα ρούχο μου ή πρότεινα στην παλίτσα μου για άνεση, ασφάλεια, ακόμα και αν δεν κάνω γυμναστική ή οτιδήποτε. Επίσης το κεφάλι γυμναστική αυτό το διάστημα στη ζωή μου είναι κάτι πολύ βαρύ και άσχημο, γιατί έχω μάθει το σώμα μου τόσα χρόνια να γυμνάζεται και ξαφνικά λόγω όλων αυτών των φαρμάκων της κατάστασής μου, της κόπωσης, αδυνατούσα να κάνω τα βασικά σε γυμναστήρια και τέτοια και πήγαινα μόνο για περπάτημα και αυτό με έχει ρίξει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τι επιδρασία έχει η γυμναστική τελικά στη ψυχολογία μας. Και μου λείπει πάρα πολύ. Θέλω τώρα που θα γυρίσω να προσπαθήσω να κάνω μια αρχή. Αν και βλέπω ότι και χθες δηλαδή λίγο κουράστηκα, κατευθείαν έπεσα. Αυτό να το θεωρήσουμε θετικό, να φανταστώ. Έλεγα αυτή την Πινελόπη ότι την οποία θα πάω και μετά ευτυχώς, γιατί χθες δεν προλάβαμε σε δυο ώρες να πούμε όλα. Ξέχασα. Θυμήθηκα. Ότι προσπαθούσα να φάω σηκώτια και τέτοια πλέον και για τα μαλλιά και για όλα και μου λέει πώς τα κατάφερες. Και όντως είναι από τα κρέατα που πραγματικά σχένομαι, αλλά πραγματικά έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, έφαγα λίγο. Ήπια καφεδάκι. Αυτό ήταν το outfit το σημερινό για να πάω σε ένα event. Τη Καλτσεντόνη βασικά, στο οποίο θα πάρω μαζί την Πινελόπη. Αλλά ο καιρός λίγο περίεργος. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή το άλλο που έχω μετά είναι πάλι. Δηλαδή είναι φόρεμα. Δεν ταιριάζει αυτό το καιρό. Οπότε πραγματικά αυτή τη στιγμή ζορίζομαι. Δεν ξέρω τι να φορέσω. Και μετά για το ταξίδι λογικά θα αλλάξω. Ή δεν ξέρω. Αυτό το είχα βάλει στο Ντουμπάι, σίγουρα το θυμάστε. Τι? Λύνοντας ψυχολογικά προβλήματα. Έχω τα στριγωνάκι κονσίλι. Έχω έρθει προφανώ στην Ελλάδα, αλλά δεν έβγαλε κινητό. Περνούσαμε απλά καλά. Οκ, είμαι τα τσίπουρα όχι. Είμαι πολύ καλά. Δεν είμαι πολύ καλά, γιατί μου για τσίπουρα ψωμί. Επίσης. Γεια σου, Άγγι. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω επιστρέψει. Απλά πραγματικά, παιδιά, χθες απλά καθόμασταν, τρώγαμε, αράζαμε, μιλούσαμε και μετά το φαγητό πήγαμε σπίτι. Ήταν τόσο ωραία στιγμή που δεν ήθελα αλήθεια να τη χαλάσω και να βγάζω πλάνα. Πράσαμε πολύ όμορφα, χαλάρωσα λίγο, τα είπαμε. Έχω επιστρέψει και είμαι έτσι γιατί είχα ένα γύρισμα, έπρεπε να το κάνω πρωί να προλάβω το φως. Και σήμερα η τέλεια έκπληξη που επέστρεψα, σήμερα είναι για σας Τετάρτη. Τετάρτη είναι συγκεκριμένο κατάστημα, μισό να σας πω. Αυτό, το Rubik's. Πήρε καφεδάκι. Αυτό το κατάστημα λοιπόν, κάθε Τετάρτη, έχει τα φημισμένα sugar free, vegan, cinnamon rolls, για τα οποία μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο, πεθαίνω. Τα έχει κάθε Τετάρτη. Και πώς τυχαίνει κάθε Τετάρτη εγώ να πετάω για Αθήνα και να μην τα προλαβαίνω. Και έτυχε σήμερα, άκυρη μέρα, Σάββατο,
να έχει και όταν τα είδα. Εγώ ήθελα να παραγγείλω απλά καφέ. Τρελάθηκα. Και τα παρήγγειλα και έφαγα. Οπότε αφού είναι Τετάρτη, όποιος είναι η Θεσσαλονίκη, παιδιά, να το δοκιμάστε. Αυτά είναι ολιγείς. Εύχομαι να σας άρεσε έστω λίγο το vlog. Επέστρεψα. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι είχα ξεχάσει, γιατί από το να κουβαλάω τόσα χάπια ξεχνάω τα βασικά. Πήρα μια βιταμίνη. Ξέχασα τις βιταμίνες μου μαζί να πάρω για τα μαλλιά από My Protein. Σας είπα ότι είσαι υποδικός μέχρι το Σάββατο. Κατερίνα, μην το ξεχάσετε. Παρότι κουράστηκα πολύ στην Αθήνα, γιατί ήταν κυρίως για δουλειές, αποσυντονίστηκα λίγο και επειδή συζήτησα και με τα παιδιά αρκετά, ήταν αρκετά healing. Γιατί είχες κάποιον να σε ακούσει, να σε καταλάβει, να το σεβαστεί και να σε σεβαστεί. Και παρότι κάθε φαγητό που τρώγαμε ήταν full challenging, γιατί συνεχίζει το πρόβλημά μου, δεν μπορώ να κρατήσω τίποτα. Ήταν πολύ κατανοητική και με βοήθησε και εμένα πολύ αυτό. Εύχομαι σύντομα να μας στείλουν φωτογραφίες και με κρέπες. Αυτά, σας κλείνω. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Έχω ξεκινήσει κανονικά τη θεραπεία με την κορτιζόνη, σας το είπα αυτό. Συνεχίζω. Η αλήθεια είναι, να μην το γουσουζέψω, κάπως η κορτιζόνη έχει ρεμίσει το κνισμό. Δηλαδή, η κορτιζόνη είναι και κάτι πάρα πάρα πολύ βαρύ. Οπότε γι' αυτό έχω λίγο αγχωθεί. Τη γιατρό δεν την βρήκα χθες που ήθελα. Στο επόμενο βίντεο θα σας έχω περισσότερα health updates, γιατί τη Δευτέρα πάω να κάνω και κάτι άλλες εξετάσεις. Αυτά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να μην τα παρατάτε και να τρώτε. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, ένα γρήγορο supermarket haul, γιατί βγήκα για λίγο να κάνω το βασικά έπλυνα, το Max πήγα στο supermarket πήγα να πάρω κάτι πράγματα. Λοιπόν, να έχω έτσι λίγο κάποια πράγματα. Πήρα iceberg που είχα καιρό να φάω. Δύο, πες το, συσκευασίες, σκάλα μπουκοφρέτες. Η μαμά μου έχει φέρει και όλος από Γερμανία για τη σαλάτα αυτά. Είναι ουσιαστικά μυρωδικά από τα αναμειχνείς με λίγο ελαιόλαδο και είναι φανταστική σαλάτα. Ντομάτα. Πήρα αυτές τις κάψουλες στην Espresso που είναι limited edition, sunny almond vanilla over ice για κρύο καφέ. Όταν τελειώσω να είμαι παθητική, αγκουράκια. Ένα cottage, δεν βρήκα το άλλο, πήρα αυτό. Αυτά τα μικρά που μου είχαν αρέσει όταν φορά, τα καθαράκια, ευλογημένο. Ντοματούλες. Πήρα αυτές τις φέτες της vegan που είναι τύπου κατσικίσιο, πάρα πολύ ωραία. Πήρα αυτή την κούτα που είναι η αγαπημένη μου κούτα, είναι πολύ σκληρή, είναι πάρα πολύ ωραία. Φράουλες, λιμόνι. Και τα Brazil Nuts, τα πήρα από Encarpo. Σας είχα πει ότι τρώω κάθε μέρα δύο για το σελήνιο που περιέχουν. Για τα μαλλιά. Αυτά.